αδελφοί, άσχημο πράγμα η μεριμνά. Είναι ένα πράγμα το οποίο ο άνθρωπος δημιουργεί από μόνος του. Εγώ την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές με αυτή τη μεριμνά. Είναι το ισχυρότερο όπλο εναντίον της ζωής του χριστιανού. Δεν υπάρχει πιο ισχυρό να σε τραβήξει μακριά από την παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του, γεμάτος αγάπη, αλήθεια και δικαιοσύνη. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στην 908 σελίδα, σίγμα 27. Και ο λόγος του Θεού συνεχίζει και λέει, αλλά προς σας τους ακούοντες λέω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους ή την εσάς μισούσι, ευλογείτε εκείνους ή την εσάς καταρώντε και προσεύχεστε εκείνον ή την εσάς βλάπτουσι. Εις τον πείτοντά σε επί της σιαγώνα πρόσφερε και την άλλη και από του αφαιρούντος το ημάτιο μην εμποδίσει και το χιτώνα. Εις πάντα δε το ζητούντα παρά σου δίδε και από του αφαιρούντα στα σα μία πέτη. Και καθώς θέλετε να πράττω σε εσάς οι άνθρωποι και εσείς πράτε το ομοίο σε αυτούς. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντες σας, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς, διότι η αμαρτωλή αγαπώσει τους αγαπώντες αυτούς. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιώντας σας, ποια χάρη χρεωστείτε εις εσάς, διότι και η αμαρτωλή που το αυτό πράττουσι. Και αν δανείζετε σε εκείνους παρόν ελπίζετε πάλι να λάβετε, ποια χάρις χρεωστείτε εις εσάς. Διότι και οι αμαρτωλείς αμαρτωλείς δανείζουσι για να λάβουσι πάλι τα ίσια. Πλην αγαθοποιείτε τους εχθρούς σας, πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδενία να απολαβεί ελπίζοντας και θέλει είστε ο μισθός σας πολλής και θέλετε είστε ή του ψίστου διότι αυτός είναι αγαθός προς τους αχάριστους και κακούς. Γίνεστε λοιπόν νυκτήρμονες καθήν και ο πατήρ σας είναι νυκτήρμον. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Όταν πρωτοδιάβασα αυτά τα λόγια, γιατί είναι λόγια Χριστού, κούνησα το κεφάλι μου δεξιά και αριστερά, λέω Κύριε είναι αδυνατόν. Εγώ Κύριέ μου δεν μπορώ να τα πράξω αυτά. Και στη λογική μου όλα αυτά είναι μια αδικία. Γιατί να αγαπάω αυτούς τους εχθρούς μου, αφού με κυνηγάνε, εγώ να τους αγαπάω. Γιατί να με χτυπάνε και εγώ να προσφέρω και την άλλη σκιάγω το άλλο πρόσωπό μου. Για ποιο λόγο. Γιατί Κύριέ μου, σε αυτούς που μου αρπάζουνε, εγώ να του δίνω κι άλλα. Γιατί Κύριέ μου να τα κάνω όλα αυτά. Και γιατί Κύριέ μου είσαι αγαθός στους κακούς εσύ. Είναι αδύνατον ένας άνθρωπος ακούγοντας αυτά τα λόγια, είναι δύσκολο να τα δεχτεί μέσα του και δύσκολο να τα πράξει. Εμένα μου φανήκανε όρος πολύ ψηλό, δύσκολα πράγματα. Όμως ο Χριστός ήρθε και μου είπε κάτι άλλο. Νίκο, δεν θα τα κάνεις εσύ αυτά. Ποιος θα τα κάνει, θα τα κάνω εγώ. Θα έρθω εγώ, θα κατοικήσω μέσα σου. Θα έρθω εγώ, θα με αφήσεις να μπω μέσα σου. Και δεν θα κάνεις εσύ, θα κάνω εγώ. Το καύχημά μου, το δικό μου, ποιο είναι τότε. Εγώ που είμαι ο καλός άνθρωπος. Όχι. Ο Χριστός που ήρθε και κατοίκησε μέσα μου. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος μου είπε ότι Νίκο, εσύ από αυτά που διάβασες και άλλα πολλά και από τις μέριμνες και από οτιδήποτε άλλο που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού, αν μ' αφήσεις θα κάνω εγώ για σένα. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Όμως, τουλάχιστον κάτσε ήσυχα. Κάθομαι όμως ήσυχα. Είμαι ήσυχος. Μα Κύριε έκανα αυτό σήμερα. Μα Κύριε έκανα εκείνο. Συγχώρεσέ με. Ξανατρέχω πάλι. Μα Κύριε ξανά έκανα πάλι αυτό την άλλη μέρα. Μα Κύριε κλαίω, σε ντρέπομαι πλέον. Έχω κάνει τόσα και τόσα. Προχώρα. Και αν έπεσε σήκω, εδώ είμαι. Θα τα κάνουμε όλα. Μαζί. Οι δυο μας. Τότε έρχοντας, όταν κατοίκησε ο Θεός μέσα στην καρδιά μου,
του είπα ότι κύριε εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος, πού να μπεις, θα τα καθαρίσουμε όλα, θα τα φτιάξουμε όλα, μη φτιναχωριέσαι, εδώ είμαι εγώ για σένα, μη φοβάσαι τίποτα, σ' αγαπάω, μην έχεις φόβο πάνω σου. Αυτό το πράγμα, αδελφοί μου, το έχει κρύψει ο διάβολος από τον κόσμο. Ο κόσμος αυτό δεν το γνωρίζει, γιατί τα λόγια που διαβάσαμε είναι γεμάτο αγάπη. Μια αγάπη που υπερβαίνει κάθενο. Και ο Θεός ζητάει από μας αυτή την αγάπη να τη δείξουμε και προς σωτήρια δικιά μας, αλλά και προς τους έξω. Ξέρετε, εγώ τις περισσότερες ώρες της ζωής μου τις περνάω στον κόσμο. Δηλαδή 10 ώρες καθημερινώς, εκτός τις Κυριακές ας πούμε και τα Σαββάτα, τις περισσότερες ώρες είναι στη δουλειά μου. Δουλεύω. Έχω και εγώ μέρημνες. Έχω παιδιά να μεγαλώσω, να τακτοποιήσω. Και δουλεύω. Και είμαι μέσα στον κόσμο. Σε έναν κόσμο τον οποίο έχω ακούσει τα προβλήματά του, έχουν πέσει πάνω μου, έχουν κλάψει μαζί, έχουν γεμίσει με τα δάκρυά τους την μπλούζα μου, μου έχουν πει τα παράπονά τους, τις αρρώστιες τους, την άρνησή τους στο Θεό, ότι δεν πιστεύουν στο Θεό, ότι όλα είναι μια αδικία στη ζωή τους, ό,τι χίλια δύο. Όμως, αδελφοί μου, όπως είπα πριν, ότι ο διάβολος εντέχνος τους έχει κρύψει την απόλυτη αγάπη. Τους έχει κρύψει τον Ιησού Χριστό. Παρά τους έχει βάλει τι. Αυτό που είχε βάλει σε μένα δεν μπορώ να τα τηρήσω. Τσάμπα. Είναι μάταιο για μένα να σε ακολουθάω, Κύριε. Γιατί αυτά που λες δεν μπορώ να τα κάνω. Και ποιος άνθρωπος μπορεί να τα κάνει? Ποιος άνθρωπος όταν τον χτυπήσεις θα γυρίσει και το άλλο πρόσωπο? Πείτε μου έναν. Ποιος άνθρωπος όταν του πάρεις τα λεφτά και δεν του τα δώσεις θα σε αγαπάει? Πείτε μου έναν. Ποιος άνθρωπος άμα του αρπάξει την περιουσία θα σου δώσει κι άλλα? Ποιος είναι αυτός που είναι τόσο καλός? Καλός είναι ο Χριστός, αδελφοί μου, ο οποίος ήρθε και κατοίκησε σε κάθε έναν από εμάς μέσα. Και αυτό να διατηρήσουμε και με αυτό, σε αυτό να μείνουμε, γιατί ο Χριστός έχει κάνει ένα μεγάλο έργο στον καθέναν από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι καλοί που ντυνόμαστε ωραία, στολισμένοι ερχόμαστε στην εκκλησία. Δεν είμαστε εμείς, δεν πράττουμε εμείς. Πόσες φορές έχουμε ακούσει από αυτόν τον άμβονα ότι ο Χριστός κάνει για μένα? Όχι εγώ, Κύριέ μου, τι καύχηση να πάρω εγώ? Ό,τι καλό έχω κάνει στη ζωή μου, το έχουμε κάνει μαζί. Εσύ το κάνες. Εγώ δεν έχω τίποτα. Εάν φύγεις, πάρεις τη χάρη σου, απομακρυνθείς από μένα, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω καλοσύνη πάνω μου. Αυτό όμως πρέπει κάθε ένας από μας, αυτό το οποίο ζούμε, και για μένα είναι το πιο απίστευτο πράγμα στη ζωή μου. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έρθω σε αυτή την κατάσταση. Δεν πίστευα ποτέ ανθρώπους οι οποίοι με έχουν βλάψει, και σας το λέω, αδέλφια μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι με έχουν βλάψει. Άσχημα. Όμως, σε αυτά τα θρανία κάτω, όταν γονάτισα και έκλαιγα στον Κύριό μου και του έλεγα, εγώ όταν θυμάμαι την τάδε που μου φάγε πόσα λεφτά και με έβαλε και τα ξαναπλήρωσα πάλι και έχασα και ένα εξοχικό που ήταν να πάρω, γίνομαι θηρίο ανήμερο. Τη μισώ αυτή τη γυναίκα. Με εξαπάτησε, δεν τη θέλω. Όμως έκλαιγα εκεί στο σασίδι. Και έλεγα, όμως ο λόγος είναι αληθινός. Εσύ λες ότι σε αυτή που είναι κακιά είσαι αγαθός. Ε? Είσαι καλός σε αυτούς. Τους περιμένεις. Εγώ ποια είναι η θέση μου? Τι πρέπει να κάνω? Και τότε γύρισα και του είπα, Κύριε, ελευθέρωσέ με.
Γιατί αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, έχει εξουσία πάνω μου. Με εξουσιάζει. Δεν με εξουσιάζεις εσύ, Κύριε. Με εξουσιάζει αυτός που μου έκανε κακό. Αυτός. Εάν όμως έρθεις και μου δώσεις τη δύναμη, τότε μπορώ να τα καταφέρω και θα ελευθερωθώ. Να η ελευθερία του Χριστού. Και έτσι λοιπόν, κλαίγοντας αυτά τα έδρανα και παρακαλώντας τον Χριστό, ο Χριστός δούλεψε στην καρδιά μου. Ο Χριστός δούλεψε, όχι εγώ. Και ήρθε και ελευθερώθηκα. Την κοιτάω και γελάω. Και ο Θεός θα την κάνει αδελφή μου και να πάμε μαζί στον ουρανό. Και κάθε έναν που με έχει πειράξει, όπως και εγώ έχω πειράξει ανθρώπους πάρα πολλούς, να πάμε μαζί στον ουρανό. Γιατί είναι παιδιά του Χριστού όλοι. Όλες οι ψυχές που κυκλοφοράνε, ο Θεός τις ξέρει μία-μία. Κατ' όνομα. Τις γνωρίζει, τις ξέρει. Γιατί Αυτός μας έπλασε. Αυτός είναι ο πλάστης. Αυτός δημιούργησε μας. Και όμως, εμείς τι πρέπει να κάνω, εγώ τι πρέπει να κάνω. Θα πρέπει όμως να δείξω, να γίνω μια βιτρίνα του Χριστού. Να δείξω στον κόσμο τι. Ότι ξέρεις κάτι. Αυτός ο άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αυτός ο άνθρωπος τον πειράξαμε. Αλλά δεν ανταπέδωσε. Αυτός ο άνθρωπος τι έχει πάνω του. Μα καλά, συνέβη αυτό και αυτός γελάει. Αυτός ανέσυτος είναι. Τι έχει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξέρετε ο κόσμος, επειδή τους ζω, τους έχω ζήσει, τους ζω κάθε μέρα. Όμως λέει ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, γίνεστε λοιπόν οι κτήρμονες. Καθείς και ο πατήρ σας είναι κτήρμον. Κτήρμον τι σημαίνει. Ότι κάποιον το λυπάμαι. Η κτήρμος είναι, έχει μια δόση ναι μεν συμπάθειας, αλλά και λύπης. Λύπης γιατί. Γιατί κατάδια του. Όχι. Λύπης γιατί ο Θεός δεν ήρθε στη ζωή του ακόμα. Γιατί τυραννιέται ο άνθρωπος έξω. Αυτά που ακούσαμε από τις μέριμνες, από 1002 που υπάρχουν, και αναμεταξύ κι εγώ έχω το παιδιά μου, τη δουλειά μου, το σπίτι, λογαριασμοί, δεν τελειώνουν αυτά. Και τι θα κάνω, Κύριε. Και μεγάλωσα και είμαι και μεγάλωσα και πρέπει να δουλεύω. Όμως αδελφοί μου, ο Χριστός, όπως ακούσαμε, είναι παρόν. Το Ισραήλ έχει Θεό. Και εμείς έχουμε Θεό, ο οποίος δεν έκατσε στον ουρανό και να μου πει, Νίκο, άμα κάνεις αυτά, θα ζήσεις. Μην μου πει έτσι. Μην πει, τα κάνω εγώ για σένα. Όλα αυτά θα τα κάνω εγώ για σένα. Και τα έκανα πρώτος. Και έγινα σαν και σένα, Νίκο. Και ανέβηκα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, πέθανα για σένα. Για να μπορέσω να σε αγοράσω από το θάνατο, να μπορείς μετά να επιστρέφεις σε μένα, κλαίγοντας και πέφτοντας στην αγκαλιά του Χριστού, Κύριε, λύτρωσέ με τώρα. Από ποιον? Από τον εαυτό μου. Από πού να, ποιον να με λυτρώσει? Από μένα. Ο οποίος τι έκανα? Μούσκεμα. Τα έκανα χάλια πάλι. Έπεσα. Ξέφυγα από σένα πάλι. Δεν είμαι κοντά σου. Δεν ακούω τη φωνή σου πάλι. Πάλι ξανά τα ίδια. Και πάλι έρχεται. Γιατί είναι τόση πολύ αγάπη του αδελφή μου. Τόσο πολύ. Μα ό,τι και να σου κάνω θα έρχεσαι πάλι. Θα έρχεται. Αμήν. Το έδειξε αδελφή μου, το έδειξε. Τον σκοτώνανε, τον μαστιγώνανε και αυτός προσευχόταν υπέρ αυτών. Το έδειξε αδελφή μου πρώτος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς να φροντίσουμε αδέλφια μου πάντοτε μη χάσουμε αυτή την παρουσία. Μην νομίσει κανένας από εμάς ότι ξέρεις κάτι. Εγώ έχω καταφέρει πράγματα. Είμαι ένας καλός αδελφός. Είμαι στο έργο του Κυρίου. Μια χαρά όλα. Τα καταφέρνω. Τίποτα δεν καταφέρνω. Το μόνο που καταφέρνω είναι να κλαίω μέρα παραμέρα, να πηγαίνω στον Χριστό και να του πω πάλι χαλιά.
πάλι επιστρέφω, πάλι μετανοώ. Να επιστρέφω, επιστροφή, μετάνοια, επιστροφή, μετάνοια, κάθε μέρα. Γιατί δεν νομίζω να πέρασε μία μέρα που να είμαι αναμάρτητος. Δεν νομίζω να πέρασε μια εβδομάδα που να μην έχω κάνει αμαρτίες. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ τον Θεό μέσα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Τον ευχαριστώ γιατί δεν με παράτησε. Δεν έφυγε από κοντά μου. Δεν με συγχάθηκε να μου πει πλέον δεν σε θέλω, φύγε. Έκανα τόσο για σένα. Ήσουν εκεί μέσα στο βούρκο, ήσουν εκεί μέσα στην ταλαιπωρία σου, με τη σκέψη σου, με τα νομίζω σου και σε έφερα στο αληθινό φως. Και εσύ πάλι τα ίδια, Νίκο, πάλι τα ίδια. Μα κοίταξε και αυτό, επιθύμησα και εκείνο, έκανα και το άλλο. Μα είδα και λεφτά και μ' αρέσανε, είδα και ωραία αμάξια και μ' αρέσανε. Αδελφοί μου, ό,τι έχουμε να τα αφήσουμε στα πόδια του Χριστού, γιατί δικό μας δεν έχουμε τίποτα σε αυτή τη ζωή. Η ψυχή μας μόνο θα πάει πάνω, θα συναντήσει τον Κύριο. Αυτό να κρατήσουμε, αδελφοί. Τίποτε άλλο, ότι ο Χριστός μας ακούει, μένει μέσα μας, μας έκανε την τιμή και μένει μέσα μας. Και ό,τι κάνουμε, το κάνει Αυτός. Ο Κύριος να μας ευλογεί.